Ανάψατε φωτιές. Καλησπέρα σε όλους. Ανάψατε φωτιές την Τετάρτη το βράδυ, όταν αποκλειστικά βγήκατε στις υποθέσεις και είπατε συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία κατά την άποψή μου έπρεπε να υποθούν, κύριε Δημητρόπουλε. Και γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί όλο αυτό το διάστημα μιλάγαμε. Πάντα και η αλήθεια ανάβει φωτιές, το ξέρετε. Ανάβει φωτιές και σήμερα θα πούμε πολλά περισσότερα. Σε λίγη ώρα πρέπει να σας πω ότι θα έχουμε κοντά μας και τον κύριο Πολίτη, ο οποίος είναι διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ηλίας. Δεν έχει βγει να μιλήσει αυτός ο άνθρωπος. Θα τον έχουμε μέσω Skype, θέλω να πιστεύω, για να μας πει και εκείνος το τι γνωρίζει. Γιατί ξέρετε, κύριε Δημητρόπουλε, όλο αυτό το διάστημα. Κύριε Κουσουλέ, θέλω μια παρατήρηση στα μέχρι τώρα όσα παρακολουθώ. Παρακαλώ. Και με συγχωρείτε. Παρακαλώ. Μέχρι προχθές, νομίζω, στην εκπομπή λέγανε το παιδί ήταν ντυμένο και τους δώσαμε εμείς το πανάκι και το πήραν σπίτι, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Έτσι λέγανε, ναι. Ο κύριος συνήγορος τι δήλωσε πριν από λίγο? Το γδίσανε στο αυτοκίνητο, το σκουπίσανε ή κάνω λάθος? Έτσι είπε. Πάρτε μου και τον κύριο Ντούκα στο τηλέφωνο τον έχουμε. Πρέπει να αποφασίσουν τελικά. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, το παρατήρησα άμεσα και το καταθέτω άμεσα. Κύριε Δημητρόπουλε. Και θέλω να πω και κάτι άλλο που προχθές, επειδή υπήρξε αυτή η ένταση, στο τέλος σταμάτησε η παρουσία μου όλα αυτά. Θα πρέπει να ξέρετε, θέλω να το κάνω ευθύς εξ αρχής αυτοδήλωση, ότι όταν έχουμε έναν θάνατο ή έναν κομματώδη κατάσταση που θα μπει στη μέθ όλα αυτά, όταν γίνεται ανάνυψε, είναι βασική αρχή στην ιατρική των επιγόντων ότι ρούχο υπάρχει σκίζεται από κάτω μέχρι πάνω και ο ασθενής ξεγυμνώνεται όπως γεννήθηκε. Ό,τι έχει πάνω του, χρήματα, τη μαλφή, προσωπικά είδη, ναρκωτικά, κοκαίνη, παπούτσια, σκισμένο, οτιδήποτε, μαζεύονται σε μία σακούλα, καταγράφονται ένα προς ένα, όπως το λέω, ένα προς ένα, και γίνεται πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής, ό,τι και να είναι αυτό. Σωστό. Και δίνεται σε αυτό άτομο. Το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής υπάρχει, λοιπόν, κύριε Δημητρόπουλε? Τίποτε δεν υπάρχει. Αφού ήταν γυμνό το παιδί. Με το πεπιλίνο έφυγε στην Πάτρα. Φαίνεται σκισμένο το μπλουζάκι, λοιπόν, αυτό, όπως το είδαμε στη φωτογραφία. Όχι, μια χαρά είναι το μπλουζάκι. Το βλέπει ο κόσμος κάτω. Λοιπόν, για τα γνωρίζει όλος ο κόσμος αυτά. Όσοι έχουν θρηνήσει άνθρωπο, όσοι έχουν υποστεί αυτό το σοκ, να μπορέσουν μετά να ξεχωρίσουν τα ρούχα που τους δίνουν στα εκάστοτε νοσοκομεία, καταλαβαίνει τι εννοώ. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Γιατί έχουμε και αυτά τα οποία αποκαλύψατε και πραγματικά νομίζω ότι είναι συγκλονιστικά σε ό,τι αφορά την τιμή του καλείου. Η τιμή του καλείου είναι κομβικής σημασίας. Σε λίγη ώρα θα έχουμε και τον κύριο Στεφανάδη, τον πολύ γνωστό ιατρό, που ίσως θα μας εξηγήσει το τι ακριβώς συμβαίνει. Όμως έχετε πει και άλλα, κύριε Δημητρόπουλε. Θέλω σε αυτό το σημείο, θυμάστε την ακριβή ώρα που ήρθε η Ειρήνη Μουρτζούκου, που μας είπατε ότι την μπερδέψατε με αγοράκι και έλεγε τον αδερφό μου και τον αδερφό μου, χάνω τον αδερφό μου. Θυμάστε την ακριβή ώρα που ήρθε? Όχι, χάνω τον αδερφό μου. Ο μικρός αδερφός μου δεν αναπνέει. Ο μικρός αδερφός μου δεν αναπνέει. Και με το που πήρα το παιδί στα χέρια μου, στο αριστερό μου χέρι, και το χτύπαγα με το δεξί στην πλάτη σε ύπτια θέση, σας είπα, αληθόρησα και το μάτι μου γύρισε και είδε το ρολόι που στη φωτογραφία που έχετε φαίνεται πεντακάθαρα, δεν είναι η φωτογραφία της στιγμής, καταλαβαίνετε, ναι, αλλά φαίνεται το ρολόι, η ώρα ήταν 1:10. 1:10. Πάμε να δούμε λίγο τώρα, λοιπόν, αυτά τα ντοκουμέντα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Πάμε να μου δείξετε λίγο το τι ακριβώς, για να καταλάβει ο κόσμος, το τι ακριβώς έχει συμβεί μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο Αμαλιάδας, παρακαλώ. Λοιπόν, αυτό το οποίο βλέπετε τώρα είναι ο χώρος, ουσιαστικά είναι, αποτελεί τη ρεσεψιόν του νοσοκομείου. Όχι, είναι ο χώρος των επιγόντων, των κανονικά, το επιγόν, και βλέπετε τα διαχωριστικά που εκεί τοποθετούνται οι άρρωστοι. Λοιπόν, έχει 4-5 διαχωριστικά. Λοιπόν, πάμε να το δούμε τώρα για να τα καταλάβει ο κόσμος. Βλέπετε το ρολόι πίσω στο βάθος, η ώρα γράφει 1:10, είναι μεσημέρι. Μισό λεπτό, Θανάση. Δεν αφορά. Αυτό αφορά φωτογραφία άλλη στιγμή, τη προς Θεού. Ναι, όχι, λέω για να ο κόσμος να βλέπει που είναι το ρολόι. Ναι. Το ρολόι είναι εκεί, η ώρα εκείνη τη στιγμή είναι άλλη φωτογραφία. Αριστερά σας πούνε το εξεταστικό κρεβάτι. Αριστερά σας πούνε το εξεταστικό κρεβάτι. Ναι. Εκεί τοποθετήθηκε. Παιδί, εκεί το είχε αφήσει, το είχε αναποθέσει η Ειρήνη και το πήρα εγώ στο χέρι μπροστά, το γύρισα τα ανάποδα και κατευθείαν το μάτι μου στράφηκε στην ώρα και ταυτόχρονα ρωτάω τη μητέρα τι έχει γίνει με το παιδί. Εσείς που βρισκόσασταν, αγαπητέ κύριε Δημητρόπουλε, εσείς που βρισκόσασταν, κύριε Δημητρόπουλε, εκείνη τη στιγμή? Εκεί που είναι το ε, το πάνω μέρος του ε, του πρώτου ε της εικόνας. Εδώ,
Βρισκόσασταν εδώ, βλέπετε λοιπόν την Ειρήνη που την περνάτε για αγοράκι και λέει ο αδερφός μου δεν ανασένει καλά. Βλέπω ένα προφίλ ενός ατόμου το οποίο κρατάει ένα παιδί σε μια θέση το οποίο δεν είχε καμία επαφή με το περιβάλλον και όταν αποθέτει το πέταξε όπως λέω πάνω στο κρεβάτι. Ωραία. Στη συνέχεια έχουν γίνει άλλα πράγματα τα οποία θα τα δούμε σε λίγη ώρα γιατί έχουμε ντοκουμέντα και μέσα από το δωμάτιο κάτι. Ανάνυψης. Ναι, ρώτα κάτι. Γιατρέ, έχει κάμερες στην είσοδο του νοσοκομείου? Όχι, όπως ξέρετε απαγορεύονται κάμερες, δυστυχώς.